ξεκινώντας από το θέμα των ταυτοτήτων, το οποίο και χαρακτήρισε ως απαρχή της αποδόμησης της χριστιανικής ιδεολογίας. Θα ενθυμίσετε ασφαλώς, αδελφοί, εκείνο το λόμπι που ήρθε και επισκέφθη τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος για να επιτύχει την διαγραφή του θρησκεύματος από τα δελτία των αστυνομικών ταυτοτήτων. Και το επέτυχε. Από εκεί ξεκίνησε η αποδόμηση και η προσπάθεια απομοιώσεως της συνειδήσεως των ανθρώπων, της χριστιανικής των ιδεολογίας και πιστότητος. Ως συνέχεια στην προσπάθεια αποδόμησης της χριστιανικής πίστης, χαρακτήρισε το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης ο Μητροπολίτης Πειραιός. Και με τα τάχτα έγινε και αυτό. Ετοιμάζεται το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης, που προωθεί όχι την υγιά αντίληψη περί της κοινωνίας των προσώπων στον ιερό θεσμό του γάμου, αλλά την χρηστικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Ο άνθρωπος θα αντιμετωπίζεται από τον συνάνθρωπό του χρηστικά, όσο του κάνει κέφι, όσο τον βολεύει, όσο του είναι χρήσιμος. Αν αρρωστήσει, αν γεράσει, αν αλλάξει η συμπεριφορά, θα πεταχθεί στον κάλαθο του αχρήστου. Ο κύριος Σεραφείμ αναφέρθηκε και στο γάμο των ομοφυλοφίλων. Διαγγέλλεται και εξαγγέλλεται ως δίθεν πρόοδος η αλλαγή της ανθρώπινης οντολογίας. Και λένε ότι είναι ο πιστοδρομισμός να ομιλείς περί της υγιούς γαμικής σχέσεως ανδρός και γυναικός. Και ότι η πρόοδος επιτάσσει το γάμο ατόμων του ιδίου φύλου. Αυτό αποτελεί ύβριν εις βάρος της δημιουργίας. Αποτελεί αλλαγή της ανθρώπινης οντολογίας, προβάλλει έτερα ανθρώπινα μέλη που έχουν άλλη χρήση ως δήθεν όργανα για τον οποίο επιτυγχάνεται η κοινωνία, η σωματική των ανθρώπων. Ο Μητροπολίτης Πειραιός έκανε και πολιτικές αναφορές στο κυριακάτικο κήρυγμά του, σχολιάζοντας αρνητικά τα κόμματα που πρεσβεύουν τη διάκριση κράτους και εκκλησίας. Ισχυρίζονται κομματικοί σχηματισμοί ότι δεν χρειάζεται οι σχέσεις εκκλησίας και έθνους, γιατί οι σχέσεις εκκλησίας και κράτους είναι δεδομένες, είναι διακριτή η ρόλη. Επιδιώκεται λοιπόν ο χωρισμός εκκλησίας και έθνους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γκρεμιστούν οι δεσμοί και οι κοινωνικές πνευματικές γέφυρες μεταξύ του σώματος της εκκλησίας και του ελληνικού έθνους. Να πάψουν να υπάρχουν οι αργίες, οι θρησκευτικές, να κατεβούν τα θρησκευτικά σύμβολα από τα δημόσια καταστήματα, να καταργηθεί το μάθημα των θρησκευτικών στην παιδεία, να μην γίνονται οι δοξολογίες, οι επίσημες τελετές, γενικά να γίνει το κράτος λαϊκών. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μητροπολίτης Πειραιός εκφράζει με έντονο τρόπο τις θέσεις του και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις του κυρίου Σεραφείμ σε θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.